Ας καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, που εκείνος ξέρει καλύτερα να μας απαντήσει όλες τις απορίες. Είναι ο κύριος Διονύσης Μπουγάς. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Μπουγά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλώς σας βρήκα. Ναι, είμαι καλά. Χαίρομαι που ερχόμαστε στην Κρήτη να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία αφύπνισης, όπως το λέμε. Τι καταπληκτική εμπειρία, τι μοναδική σας ιδέα. Σας περιμένω πώς και πώς, η αλήθεια. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια, διότι ξέρετε, ο κόσμος πολλές φορές, το λέω με τη Χριστιάνα, ταυτίζεται με τους ρόλους, ταυτίζεται με τους διαλόγους, ταυτίζεται με τις ουσίες των θεατρικών παραστάσεων, ασχέτως ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για προϊόντα μυθοπλασίας, μιας ιστορίας, έτσι, μυθολογίας ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εδώ θα έρθουμε να δώσουμε μαθήματα για το πώς να εντοπίσουμε την ευτυχία και το νόημα της ζωής, έτσι δεν είναι? Όντως, με αφορμή αυτό που λέτε ότι ο κόσμος ταυτίζεται, αυτός είναι και ο λόγος που έκανε επιτυχία αυτή η παράσταση. Ενώ την ξεκινήσαμε δηλαδή μόνο για 8 πιλωτικά παραστάσεις στις αρχές του φθινόπωρο, γέμιζε συνέχεια και πήγε μέχρι τώρα. Την κλείσαμε, ας πούμε, γιατί τον Ιούνιο δεν πάνε, ας πούμε, στα θέατρα οι άνθρωποι στην Αθήνα, δεν λειτουργούν. Γιατί ο κόσμος βλέπει όλη του τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια του. 80 λεπτά είναι αρκετά, το λένε μέσα, Χριστιανά. 80 λεπτά λέει είναι αρκετά για να δούμε τη ζωή μας να περνάει από είναι ένα σανίδι. Είναι αρκετά, θα το κάνω ερώτηση εγώ. Πραγματικά είναι αρκετά αυτά τα λεπτά για να μπορεί κάποιος να δει τη ζωή από μια διαφορετική οπτική και να πει ότι όντως αυτός ο χρόνος που έχω διαθέσει έρχεται τώρα να με ταρακουνήσει, να με αφυπνήσει και να με βάλει να μπω σε μια διαφορετική διαδικασία και να αντιμετωπίσω κάποιες καταστάσεις της ζωής μου αλλιώς, με άλλο τρόπο. Όχι μόνο είναι αρκετά. Για ποιο λόγο μάλλον είναι αρκετά? Γιατί θίγουμε από μια τελείως διαφορετική οπτική τη ζωή μας μέχρι στιγμής. Γιατί συνήθως μπαίνουμε σε μια καθημερινότητα, σε μια ρουτίνα, κάνουμε πραγματάκια και πάμε στον αυτόματο. Ας το πούμε, περνάνε κάποια χρόνια στον αυτόματο χωρίς να τα ζούμε πλήρως. Οπότε επειδή τα θίγουμε με όλη παράσταση, όλο αυτό το πέρασμα μέσα από την απάντηση ως προς το ποιο είναι το νόημα της ζωής, που δεν είναι αυτό που νομίζουν οι άνθρωποι, και θα μου επιτρέψετε να μην σας κάνω spoiler, να μην χαλάσει. Να μην χαλάσει, δηλαδή. Να μάθουμε, αλλά το σεβόμαστε. Spoiler επί των διαλόγων δεν θέλουμε να μας κάνετε, κύριε Μπουγά, εννοείται, αλλά spoiler επί των αρχών της της υπαρξιακής ψυχολογίας θα θέλαμε. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Εγώ να πω στον κόσμο ότι αύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου περνάει και θα περάσει και σχετικό κρόλ και πληροφορίες κάτω χαμηλά. Αύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου 9.30 με 11 στο Γεράνι Ρεθύμνου. Την 5η 20 Ιουνίου στον Ιππικό Όμιλο εδώ στον Καρτερό. Τι ωραίο περιβάλλον. Έτσι και θα εναρμονιστεί στην και, πόλη μας. Ναι, και η ουσία της παράστασης με ένα φυσικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο. Στο Μίνωαν Θέατρ λέγεται, νομίζω, εκεί στον Ιππικό Όμιλο. Ναι, το θέατρο, σωστό, το θέατρο. Το λέτε. Και την Τετάρτη 26 Ιουνίου στα Λενταριανά, στα Χανιά. 9.30 πάλι το βράδυ. 9.30 πάλι το βράδυ. Δεν μου λέτε, όλο αυτό αποτελεί μια θεραπεία για την ψυχή των θεατών? Είναι μια μέθοδος? Έχουμε ακούσει από ανθρώπους που έρχονται και που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία να λένε ότι δεν περίμενα ότι πηγαίνοντας να δω μια θεατρική παράσταση θα νιώσω λες και έχω κάνει αρκετές συνεδρίες ψυχοθεραπείας μέσα σε μια ώρα. Χριστιάνα, ετοιμάσου να πάμε. Να πάμε, γιατί κάνουμε κι εμείς, η αλήθεια, αν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουγάτρο, που εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ίσως δεν το έχω εγώ συναντήσει. Το είδος γενικότερα του μεταμορφωτικού θεάτρου που συζητάμε τώρα είναι ένας νεοεισαχθής, τουλάχιστον όρος, στα δικά μου αυτιά. Είναι ακριβώς αυτός ο σκοπός και ο στόχος, το να έρθει κάποιος και να σκεφτεί πράγματα διαφορετικά, να αλλάξει ακόμα και η συμπεριφορά του, να αλλάξει το μέσα του και το πώς αντιμετωπίζει γενικότερα καταστάσεις? Θα μπορέσει δηλαδή βγαίνοντας από εκεί να είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, δεν θα πω καλύτερος ή όχι, διαφορετικός? Δεν είναι μόνο ότι θα σκεφτεί, αυτό είναι το λιγότερο. Οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί πέρα μετακινημένοι, με μια εμπειρία αφύπνισης. Δηλαδή, έχω ακούσει πράγματα του τύπου ο άνθρωπος μετά την παράσταση έκοψε το τσιγάρο. Καπάκι, μετά την παράσταση που βγήκε να καπνίσει. Μιλάμε για ριζικές αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Γυναίκες μας, μα τα έχουμε καταγράψει το μεταξύ όλα αυτά σε σχόλια. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο βιβλίο αυτό για εσάς, ένα επόμενο. Πώς το είπατε, δεν άκουσα? Θα ήταν ωραία ιδέα για εσάς ένα επόμενο βιβλίο, να ασχοληθείτε ακριβώς με αυτό, με τα σχόλια που έχετε ακούσει πάνω σε συγκεκριμένη παράσταση. Παρεπιπτόντως, θέλω να το σκεφτώ, μιας και το αναφέρετε, αυτή την παράσταση στην αρχή την ξεκινήσαμε, πιλωτικά σας είπα, για ποιο λόγο? Γιατί έβγαλα ένα βιβλίο που λέγεται «Αυτό είναι το βιβλίο που θα ήθελα να έχω διαβάσει νωρίτερα στη ζωή μου». Και ξεκινήσαμε να κάνουμε την παράσταση σαν μια εναλλακτική παρουσίαση βιβλίου. Αλλά τι έγινε, επειδή καθυστέρησε το βιβλίο. Το βιβλίο να βγει και ήταν προγραμματισμένες οι παραστάσεις, ξεκίνησαν οι παραστάσεις χωρίς να υπάρχει βιβλίο.
Και τελικά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία η παράσταση, οπότε έμεινε σαν παράσταση και απλά στο τέλος έχουμε και το βιβλίο ούτως ή άλλως πλέον. Και έχω ακούσει σχόλια του τύπου, γυναίκες να μας μοιράζονται ότι εκεί που ήθελα να χωρίσω γυρνάω στον αντρούλι μου να του φτιάξω το αγαπημένο του φαγητό. Εντυπωσιακά σχόλια. Γιατί οι άνθρωποι δεν βλέπουν μόνο όλη τους τη ζωή όπως έχει περάσει μέχρι στιγμής από μπροστά τους, αλλά βλέπουν ότι σε αυτό το μοτίβο που λειτουργούμε μέχρι στιγμής και πώς θα είναι και στο μέλλον η ζωή μας. Και στιγμές που δεν έχουν ζήσει ακόμα σε αυτή την παράσταση, σίγουρα θα τις εντοπίσουν και θα είναι ίσως και έτοιμοι να ξέρουν πώς θα τις διαχειριστούν όταν και εφόσον θα έρθει αυτή η στιγμή. Εγώ αυτό που βλέπω και το τονίσατε προηγουμένως είναι ότι πρόκειται για μια παράσταση που έρχεται μέσα από το ζουμί των συντροφικών σχέσεων και τις εμπειρίες των συντροφικών σχέσεων να δώσει απαντήσεις για το νόημα της ζωής. Όμως εδώ. Εάν κοιτάξουμε το άτομο, τον άνθρωπο, επειδή έχω περάσει λίγο από το κομμάτι της ψυχολογίας, ο άνθρωπος από μόνος του είναι ένα μοναχικό που εστιάζει κανονικά η φύση του στο άτομο. Εδώ. Διαφωνώ. Αυτό είναι το δυτικό τρόπος αντίληψης. Αυτός είναι ο ατομοκεντρικός τρόπος αντίληψης του δυτικού πολιτισμού. Πρωτίστως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Κοινωνικών. Ναι, αλλά όταν γεννιέται μόνος του, είναι μόνος του. Το ότι θα διαμορφωθούν συντροφικές σχέσεις, ας πούμε, και σχέσεις φιλίας ή ένα κοινωνικό περιβάλλον, δημιουργούνται στην πορεία. Εδώ καλείται το άτομο να συνυπάρξει και να βρει τους τρόπους να μπορέσει να έχει ένα σύντροφο όπως θα ήθελε για να μην νιώθει μοναξιά. Έτσι δεν είναι? Φίλους ή παρέες. Ναι. Αυτή δεν είναι η συλλογιστική η ανθρώπινη από τη γέννηση μέχρι το τέλος. Με αυτό που θίγεις αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι ότι εδώ έρχεται μια κόντρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ενώ ζούμε σε ένα ατομοκεντρικό δυτικό μοντέλο αντίληψης της πραγματικότητας, ότι όπως ατομοκεντρικά, ότι είμαστε μοναχικά όντα, πρωτίστως είμαστε κοινωνικά όντα και εδώ αρχίζει και δημιουργούνται κάποιες συγκρούσεις. Γιατί σαν να πηγαίνουμε κόντρα με τη φύση μας, με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτό το περιβάλλον. Στην Κρήτη, νομίζω, δεν έχει φτάσει τόσο πολύ η πλήση εγκεφάλου του ατομοκεντρικού δυτικού τρόπου ζωής, ομολογουμένως, και η κοινότητα υπάρχει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, απόλυτα συμφωνούμε. Ενώ στα αστικά περιβάλλοντα εδώ πέρα, που οι άνθρωποι είναι σαν να εκπαιδεύονται να τα καταφέρουν μόνοι τους και μετά να προσπαθούν να λειτουργήσουν σε ένα παιχνίδι ομαδικό που είναι η σχέση. Εγώ θέλω να πω ότι αν λείπει ομανδία των συντροφικών σχέσεων, ουσιαστικά το άτομο μένει μόνο του και είναι αυτό που φοβάται. Συνεπώς αυτό που γνωρίζει το άτομο είναι ότι μπορεί να ζήσει ευτυχισμένα συνυπάρχοντας. Και όχι μόνο, σίγουρα. Και όχι μόνο. Ως κοινωνικά όντα, δεν μπορούμε να νιώθουμε έτσι ολοκλήρωση, πληρότητα, ικανοποίηση, αν δεν είμαστε μαζί με άλλα ανθρώπινα όντα, να συνεισφέρουμε και όλα σε αυτά. Μα δηλαδή, είναι και δίνει και λαβίνει ανθρώπινη σχέση, οπότε κάπως έτσι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι μέσα από όλο αυτό. Και πλήρης, σίγουρα. Όντως, αν καταφέρουμε να είμαστε ελεύθεροι σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί περιορισμοί, πολλοί φόβοι ότι με τον άλλον θα μπλέξω, θα χάσω. Έχουμε κάτι τέτοια, ας πούμε, που μας περιορίζουν στο να απολαύσουμε τις σχέσεις μας. Εσείς έχετε βρει τα σημεία τα οποία μπορούν να κάνουν ευτυχέστερο έναν άνθρωπο, τα οποία τα υπερτονίζετε μέσα στην παράσταση, πολύ συγκεκριμένα πράγματα? Γι' αυτό χρησιμοποιούμε σαν όχημα τις συντροφικές σχέσεις, γιατί οι συντροφικές σχέσεις γίνονται πιο προκλητικές, επειδή είναι μια σχέση που έχει δέσμευση μέσα στον χρόνο. Εκεί θα εμφανιστούν και διάφορες πλευρές του εαυτού μας, δηλαδή ο άνθρωπός σου θα σε γνωρίζει τελείως διαφορετικά από ό,τι γνωρίζουμε ανθρώπους που δεν έχουμε τέτοια χρόνια δέσμευση. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει τις πιο πολλές προκλήσεις οι μακρινές συντροφικές σχέσεις, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε σε αυτή τη δύσκολη περίσταση σαν όχημα τις σχέσεις, για να γίνει πιο καθαρό το ποιο είναι όντω το πραγματικό νόημα της ζωής, που επαναλαμβάνω δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε. Δηλαδή, συνήθως οι άνθρωποι απαντάνε, ας πούμε, αγάπη, διάφορα πράγματα, τα οποία εκεί στην παράσταση, επειδή έχει και ένα στοιχείο αλληλεπίδρασης σε στιγμές, για όποιον θέλει να συμμετέχει, δηλαδή να πει, κάνουμε ερωτήσεις, ας πούμε, κάνουμε ερωτήσεις στους ανθρώπους. Διαδραστικά. Ακριβώς. Και βλέπουν ότι όντως, ενώ δίνουν κάποιες απαντήσεις στην αρχή αυτό, ως προς το ποιο είναι το νόημα, στην πορεία βλέπουν ότι τελικά δεν είναι αυτό. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο ποιο είναι όντως το νόημα της ζωής και ποιο ελπίζουμε, ευχόμαστε, θα θέλαμε. Και εκεί το διακρίνουμε στην παράσταση, τις ελπίδες μας με τις ευχές μας, με το πώς όντως τελικά λειτουργούμε.
κάπως μας συντριγκάρει, νομίζω, όλη σας η περιγραφή. Και βέβαια, προσπαθώ και εγώ να σκεφτώ για μένα ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα της ζωής, ποιο θα ήθελα να είναι. Και δεν ξέρω τελικά αν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι μία πρόταση το νόημα της ζωής, για τον καθένα μας είναι κάτι διαφορετικό τελικώς, ή συμφωνούμε όλοι σε μία μόνο σκέψη. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί που έχει κάνει έτσι τέτοια επιτυχία η παράσταση αυτή, γιατί όντως το κάνει τόσο απλό και δείχνει ποιο είναι το αγαπημένο νόημα που όλα τα ανθρώπινα όντα έχουμε. Mm-hmm. Όντως, ο καθένας ελπίζει, εύχεται να είναι άλλο. Μπράβο. Αλλά ή επιζητά κάτι άλλο. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Αλλά πέραν του τι ελπίζει ή εύχεται ή θα ήθελε, υπάρχει ένας κοινός τρόπος που αντιλαμβάνεται ποιο είναι το νόημα της ζωής στα ανθρώπινα όντα όλοι μας, και έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η αντίληψή μας, το οποίο άμα αρχίσω να το εξηγώ τώρα θα μπει σε θεωρητικό που δεν έχει τόσο νόημα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πιο ωραία η παράσταση, γιατί στο περνάει μέσα από το χιούμορ και τις εικόνες. Να ρωτήσω κάτι, η ελευθερία και η επιθυμία τι ρόλο παίζουν μέσα στην παράσταση και αν παίζουν? Που και η ελευθερία είναι ένα στοιχείο και η επιθυμία, βασικό στοιχείο της υπαρξιακής ψυχολογίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελευθερία από ποιο σημείο ξεκινάει. Δηλαδή, έχουμε ένα hardware, ας το πούμε έτσι, στην αντίληψή μας, έχει ένα hardware και έχουμε την ελευθερία να βάλουμε software. Πώς έχουμε έναν υπολογιστή, έχουμε την ελευθερία να δούμε τι software θα βάλουμε, τι εφαρμογές στο κινητό μας κτλ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα κοινό hardware. Υπάρχει ένα κοινό hardware στην αντίληψή μας, που εκεί πέρα δεν έχουμε ελευθερία, και ακριβώς αυτό καθρεφτίζει η παράσταση, το ότι σε ένα σημείο δεν έχουμε ελευθερία ως προς το κάποια νοήματα που λειτουργούν μέσα μας. Μάλιστα, κατανοητό. Έλα, σου πω, κάνει. Αυτό τώρα ναι, με κάνει να έχω και πολλές απορίες και θα ήθελα να σας κρατήσω εδώ μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα να το συζητάμε. Αλλά νομίζω θα σας συναντήσουμε από κοντά και έχω την αίσθηση που είστε και άνθρωπος που έχετε αυτή την ανάγκη για επικοινωνία. Οπότε σίγουρα θα μας λύσετε και όλες τις απορίες που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της παράστασης. Γιατί θα είναι πολλές και σίγουρα θα φύγουμε άλλοι άνθρωποι από εκεί. Όντως, μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι μετά την παράσταση θα κάτσουμε για όποιον θέλει να συζητήσουμε πάνω στην παράσταση. Έτσι. Πάρτε χρόνο. Τώρα πάρτε χρόνο. Βρήκα τον πελάτη. Όποιος θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό. Να θέσετε όρια. Όπως οι περισσότεροι ψυχολόγοι, θέστε όρια. Και ακούστε, το κάνουμε γιατί η εμπειρία που βιώνουν οι άνθρωποι είναι τόσο έντονη που για κάποιους ανθρώπους χρειάζεται λίγο να συζητηθεί, να μπει λίγο σε μια κατανόηση. Ναι. Γιατί κάποιοι φεύγουν σοκαρισμένοι, όχι δυσάρεστα απαραίτητα. Έτσι. Το καλό είναι ότι αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι τους ταρακουνείτε τελικά. Ταρακουνιούνται μυαλά, ταρακουνιούνται ιδέες, στάσεις ζωής. Και μετά από μια παράσταση, να το πω καλύτερα, μια παράσταση όπως αυτή είναι αρκετή προκειμένου να σε βάλει σε περισυλλογή, να σε βάλει σε σκέψεις και να κάνεις το επόμενο βήμα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό δύο ψυχολόγοι τελικά να υποδίονται τους πρωταγωνιστές μιας μοναδικής παράστασης που αποδεδειγμένα πλέον είναι επιτυχημένη όπου και αν έχει εμφανιστεί. Νομίζω ότι είναι η μοναδική παράσταση που έχω στο μυαλό μου, πραγματικά υπόσχεται και μπορεί να σου αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Όση ψυχοθεραπεία και αν έχεις κάνει ή αν δεν έχεις κάνει, μπορεί να είναι μια καλή αρχή αυτό για να επενδύσεις περισσότερο στον εαυτό σου και στο μέλλον σου. Το άλλο ενδιαφέρον που βρίσκω είναι ότι δεν είναι ότι υποδιόμαστε κάποιους ρόλους. Παίζουμε στην ουσία τους εαυτούς μας στην πραγματική μας ζωή, πώς και εμείς οι ίδιοι φερόμαστε. Άρα, μπαίνετε και εσείς σε μια διαδικασία να κάνετε ψυχοθεραπεία και οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της παράστασης. Με την έννοια ότι. Ναι. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που έχουμε την αίσθηση ότι συνεισφέρουμε σε άλλους ανθρώπους να έχουν μια εμπειρία αφύπνισης για τη ζωή τους, για να την αξιοποιήσουν, μας ικανοποιεί και εμάς. Νιώθουμε και εμείς ικανοποίηση. Έτσι, χαιρόμαστε, ενθουσιαζόμαστε. Και εμείς. Και ερχόμαστε στην Κρήτη συγκεκριμένα, γιατί όντως στην Κρήτη, στο παρελθόν, ας πούμε, μας έχουν στηρίξει πολλοί άνθρωποι από την Κρήτη. Και τώρα οφείλω να αναγνωρίσω, ας πούμε, και τον οργανισμό Women Do Business, ο οποίος υποστηρίζει να κατέβει αυτή η παράσταση εκεί κάτω. Μάλιστα. Γιατί και αυτός ο οργανισμός τι κάνει, υποστηρίζει γυναίκες στο να ενδυναμωθούν, να ακολουθήσουν επιχειρηματικές κινήσεις που μπορεί να θέλουν. Κύριε Μπουγά, εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πούμε στον κόσμο ότι δεν δίνονται εισιτήρια κατά την ώρα προσέλευσης και σε κάποιο γκισέ. Τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη παράσταση, το νόημα της ζωής, θα μπορείτε να τα κλείσετε μέσω του διαδικτύου. Πολύ συγκεκριμένες οι ιστοσελίδες,
Εμείς τις δίνουμε αυτές τις σελίδες. Εάν σας είναι δύσκολο, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, να απομνημονεύσετε κάτι τέτοιο, να το βγάλετε φωτογραφία, μπορείτε βεβαίως με ένα απλό γκουγκλάρισμα να εντοπίσετε τους χώρους τους διαδικτυακούς όπου μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια για τις τρεις καταπληκτικές παραστάσεις. Ακριβώς, έχουμε αφήσει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα σας βοηθήσουν οι άνθρωποι, μην ανησυχείτε καθόλου. Να είστε καλά. Κύριε Μπουγά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Καλή επιτυχία, σας. Να πάνε όλα καλά και σας περιμένουμε πώς και πώς με την κάθοδο εδώ στο νησί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ και ανυπομονώ να μου πείτε την εμπειρία σας μετά την παράσταση. Και εμείς θα είμαστε εκεί και θα μας αφιερώσετε αρκετό χρόνο. Κρατήστε χρόνο. Αν και ομολογουμένως είναι μια παράσταση που οι άνθρωποι βγαίνοντας από εκεί για ένα διάστημα δεν θέλουν να μιλήσουν. Γι' αυτό λέμε πιο μετά κάνουμε συζήτηση. Επειδή εμείς γενικά οι δυο μας μιλάμε και πολύ, μπας και βρείτε ένας τρόπος να σταματήσουμε να μιλάμε. Από ενωμένα μέχρι χωρισμένα ζευγάρια παρακαλούνται να στρέψουν τους χώρους των παραστάσεων. Να είστε καλά, κύριε Μπουγά.